κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή σήμερα, 5 Ιανουαρίου, και αυτό είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Την επόμενη εβδομάδα η έκδοση της απόφασης επί του αιτήματος της κυβέρνησης για χορήγηση ημί προσωρινής διαταγής που θα παγώνει την παροχή ασύλου στον Τούρκο συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου με το οποίο διέφυγε μαζί με άλλους 7 στη χώρα μας μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία. Απαραβίαστη θεωρούν την απόφαση χορήγησης ασύλου στον Τούρκο στρατιωτικό 11 πρώην πρόεδροι δικηγορικών συλλόγων. Πώς αντιδρά ο κόσμος και επιχειρηματίες στη χρέωση της πλαστικής σακούλας. Η υλοποίηση της απόφασης για την αυτονόμηση του νοσοκομείου του Δημοτήχου θα έρθει σύντομα, σύμφωνα με τον βουλευτή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ στον νόμο Εύρου, Γιώργο Καΐσα. Ανέμακτα κύλησε η φετινή περίοδος των εορτών όσον αφορά στα περιστατικά ατυχημάτων αλλά και στις παραβάσεις που σημειώθηκαν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η τροχιά από τις μεταφέρει το ευίωνο μήνυμα της συμμόρφωσης των οδηγών που φαίνεται να έχει καταγραφεί. Με το ευτυχές μήνυμα της μείωσης των ατυχημάτων που σημειώνονται, κλείνει ο απολογισμός της τροχιάς Αλεξανδρούπολης για τη φετινή χρονιά. Κατά την καταμέτρηση των ατυχημάτων από την τροχιά Αλεξανδρούπολης μεσούσης της περίοδου των εορτών, σημειώθηκαν 3 σοβαρά τροχαία ατυχήματα, εκ των οποίων ήταν 2 οι παρασύρσεις πεζών και 1 εκτροπή οχήματος. Όσον αφορά στις παραβάσεις που σημειώθηκαν, τα στοιχεία της τροχιάς αναφέρουν για την περίοδο 22 Δεκεμβρίου του 2017 με 4 Ιανουαρίου του 2018. 13 παραβάσεις λόγω μέθης που οδηγήθηκαν σε αυτόφορη διαδικασία, 49 παραβάσεις του ορίου ταχύτητας, 2 παραβάσεις λόγω κίνησης στο αντίθετο ρεύμα, 7 παραβάσεις λόγω χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης και 1 παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Σύμφωνα με την τροχιά Αλεξανδρούπολης, έχουν γίνει δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών πριν και κατά τη διάρκεια των εορτών, με κυρίως συμπεριλαμβανομένους τους οδηγούς. Έγιναν μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής, διανεμήθηκαν 15.000 φυλάδια σε θαμώνες καταστημάτων, αλλά και στο Χριστουγεννιάτικο χωριό. Γενικά, η προσπάθεια ενημέρωσης από την τροχιά εκτείνεται και στο Πανεπιστήμιο, τα Δημοτικά Σχολεία και την Ιερά Μητρόπολη, των οποίων οι αρμόδιοι κατόπιν έχουν την ευθύνη μεταλαμπάδευσης του μηνύματος της επισταμένης προσοχής που οφείλουν να καταβάλουν οι οδηγοί. Το αντίτιμο των 4 λεπτών του ευρώ αναπλαστική σακούλα καλούνται να πληρώσουν με τη νέα χρονιά οι καταναλωτές. Το εξής, φούρνοι και σούπερ μάρκετ θα χορηγούν στους πελάτες τους χάρτινες σακούλες. Οι απόψεις των καταναλωτών επί του θέματος μέχρι στιγμής διείστανται, μιας και κάποιοι δείχνουν ανένδοτη στην επιβάρυνση αυτή, ενώ άλλοι την αποδέχονται. Η έναρξη του έτους του 2018 έφερε την τιμολόγηση της πλαστικής σακούλας σε φούρνους και σούπερ μάρκετ, με τους καταναλωτές να λαμβάνουν τα προϊόντα που αγοράζουν σε χάρτινες συσκευασίες. Σε χάρτινες πλέον σακούλες διανέμουν τα προϊόντα τους οι φούρνοι. Στο εξής, με την έναρξη του καινούργιου έτους, οποιοδήποτε πελάτης θελήσει να χρησιμοποιήσει την πλαστική σακούλα θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα επιβαρυνθεί με το κόστος των 4 λεπτών του ευρώ. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που ψηφίστηκε τον Αύγουστο, η Νάλλον σακούλες σε όλα τα καταστήματα πλην περιπτέρων και λαϊκής θα χρεώνονται 4 λεπτά προς το καταναλωτή. Αυτά τα λεπτά δεν θα μένουν σε μας, αυτά τα λεπτά κάθε 3 μήνες θα πηγαίνουν πάλι στο κράτος. Για την ακρίβεια είναι 3 λεπτά συν το ΦΠΑ. Δηλαδή όλα τα καταστήματα πληρώνουν κανονικά τις σακούλες έτσι όπως τις αγοράζαν και αυτό το πρόσθετο που είναι τα 4 λεπτά θα το αποδίδουν κάθε 3 μήνες στο κράτος. Όλα τα καταστήματα αυτή τη στιγμή έχουν και χάρτινες σακούλες για τον καταναλωτή ή μπορεί ο καταναλωτής ή πάνινες σακούλες που οι οποίες θα δοθούν φυσικά μια φορά και μετά θα ξαναέρχονται με αυτήν και από εκεί και πέρα ο καταναλωτής επιλέγει άμα θέλει να την αγοράσει ή να τα πάρει στο χέρι σε χάρτινη σακούλα. Η διάδοση χρήσης της χάρτινης σακούλας σηματοδοτεί και την τόνωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των καταναλωτών, καθώς όσο λιγότερες πλαστικές σακούλες χρησιμοποιούνται, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος προς το φυσικό περιβάλλον. Είμαστε από τις μοναδικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ξοδεύουμε τόσο πολλές νάιλον σακούλες. Έπρεπε κάποια στιγμή κάτι να γίνει. Οι καταναλωτές από την πλευρά τους σε μεγάλο ποσοστό αντιδρούν στο μέτρο χρέωσης της πλαστικής σακούλας, στρεφόμενοι προς τη χάρτινη αλλά και σε καρότσια για τις αγορές τους από τα σούπερ μάρκετ. Άλλοι ωστόσο δέχονται τη χρέωση αναφέροντας πως θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες. Ο νέος νόμος τι λέει? Ορίζει ότι θα πληρώνετε 4 λεπτά. Το λέω, πληρώνω τη σακούλα, εντάξει. Αυτή είναι εδώ, δεν χρεώνεται νομίζω.
Και όσες παλιές έχουμε θα τις χρησιμοποιήσουμε. Μετά θα πάρω, έχω πάρει και οικολογική. Κοροϊδία. Ναι, αυτό είναι. Γι' αυτό λέω τώρα τελευταία φορά είναι που παίρνω σακούλα, πληρώνω. Κοροϊδίστηκα λεφτά δηλαδή. Η υλοποίηση της απόφασης για αυτονόμηση του νοσοκομείου του Δημοτήχου θα έρθει σύντομα, σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νόμο Εύρου, Γιώργο Καΐσα. Η απόφαση, όπως είπε, είναι ηλυμένη, ενώ δήλωσε πως υπήρξαν σημαντικότερα προβλήματα και ζητούσαν επίλυση, όπως αυτό της υποστελέχωσης. Δεν έχει εκφραστεί καμία απολύτως πολιτική αντίρρηση στο ζήτημα της αυτονόμησης του νοσοκομείου Δηδημοτήχου, δήλωσε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νόμο Εύρου, Γιώργος Καΐσας. Όπως είπε, το ζήτημα της υποστελέχωσης αντιμετωπίστηκε και η αυτονόμηση δεν έχει να κάνει με προβλήματα διοικητικά και οικονομικά, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει πως αυτή η συγχώνευση μόνο ζημιογόνα αποδείχτηκε. Για το νοσοκομείο Δηδημοτήχου δεν υπάρχει καμιά πολιτική αντίρρηση από κανένα. Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς, μέχρι τους βουλευτές και μέχρι τους διπεάρχες και μέχρι τους διοικητές των νοσοκομείων και της Αλεξανδρούπολης. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αυτονομηθεί. Λοιπόν, το θέμα βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης αυτής της απόφασης. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος που να αντίθεται στην απόφαση. Λοιπόν, και έχει αποδειχθεί και όλα ότι ζημιώθηκε το νοσοκομείο του Δημοτήχου από την ενοποίηση αυτή. Λοιπόν, ήταν όμως και ζητήματα άλλα που ήταν πιο σοβαρά, όπως η στελέχωσή του σε ιατρικό προσωπικό, σε νοσηλευτικό που κυρίως προσωπικό, γιατί κατά τα άλλα το νοσοκομείο του Δημοτήχου αυτή τη στιγμή είναι αυτονομημένο με την έννοια την διοικητική, την οικονομική, έχει δικό του προϋπολογισμό, δικά του αυτή και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα από εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν έχει διοικητικό συμβούλιο και επομένως δεν εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, οι γιατροί του νοσοκομείου. Παράλληλα, δήλωσε πως η αυτονόμηση του νοσοκομιακού ιδρύματος δεν είναι μακριά και αναμένεται να υλοποιηθεί η απόφαση. Το θέμα θα λυθεί, είναι θέμα υλοποίησης μιας απόφασης η οποία έχει πάρθει από όλα τα όργανα και από όλους τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, αναμένεται η έκδοση της απόφασης επί του αιτήματος της κυβέρνησης για χορήγηση ή μη προσωρινής διαταγής που θα παγώνει την παροχή ασύλου στον Τούρκο συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου, με το οποίο διέφυγε μαζί με άλλους 7 στη χώρα μας, μετά και την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία. Νωρίτερα, κατά τη διαδικασία ακροάσεως στο διοικητικό εφετείο Αθηνών, οι συνήγοροι του ελληνικού δημοσίου υποστήριξαν ότι πρέπει να χορηγηθεί η προσωρινή διαταγή για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για να μην διαταραχθούν, όπως είπαν, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για το θέμα θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, τον κύριο Γιώργο Κυμπαρίδη. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν από την επιστολή την οποία κοινοποιήσατε μαζί με άλλους 10 πρώην πρόεδρους δικηγορικών συλλόγων της χώρας και να μας πείτε λοιπόν τι αναφέρετε σε αυτήν. Ναι, κύριε Μπεάδου, εμείς αυτό το οποίο ουσιαστικά δηλώσαμε από την πρώτη στιγμή ως πρώην πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων της χώρας είναι ότι οι αποφάσεις οι οποίες λήφθησαν από την Επιτροπή Ασύλου, από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ασύλου, είναι απαραβίαστες λόγω του γεγονότος ότι αυτές ελήφθησαν από μια επιτροπή όχι διοικητική, αλλά επιτροπή ουσίας, μια και τα μέλη της απαρτίζονται από δύο εν ενεργεία διοικητικούς δικαστές και από ένα μέλος το οποίο εκπροσωπεί την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, δηλαδή τους καθήλυν αρμόδιους. Συνεπώς, είχαμε μια δικαιοδοτική κρίση της επιτροπής αυτής επί της αιτήσεως του ενός Τούρκου στρατιωτικού, ο οποίος ζήτησε πολιτικό άσυλο στη χώρα. Αυτό λοιπόν το οποίο καταγγείλαμε είναι ότι αυτές οι αποφάσεις είναι απαραβίαστες. Είναι απαραβίαστες και σε κάθε περίπτωση προσβάλλουν ουσιαστικά την ίδια την κυβέρνηση, η οποία με ερασιτεχνικό τρόπο κατέθεσε μέσω αστυνομικού τμήματος την αίτηση ακύρωσης και την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της αποφάσεως. Πράγμα το οποίο εκθέτει και το νομικό μας πολιτισμό, αλλά και την ίδια την κυβέρνηση, η οποία διόρισε τη συγκεκριμένη επιτροπή. Δηλαδή, οι επιλογές των ανθρώπων που απαρτίζουν την επιτροπή αυτή ασύλου ήταν επιλογές του κ. Μουζάλα. Συνεπώς, στρέφεται η κυβέρνηση εναντίον του εαυτού της. Αυτό είναι το ερώτημα. Όμως, υπάρχει ένα ζήτημα νομικού πολιτισμού. Και αυτό νομίζω ότι καυτηριάζουμε στη δήλωσή μας, ότι οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι απαραβίαστες όταν αυτές παρέχουν τα εγγέγια αξιοπιστία. Και εν προκειμένου, ως ένα αρκτήριο νομικό κείμενο για αυτήν την απόφαση,
Υπήρξε σε προγενέστερο χρόνο η απόφαση του Αρείου Πάγου, του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας, με το οποίο δεν δόθηκε η άδεια εκδόσεως των 8 Τούρκων στρατιωτικών λόγω του γεγονότος ότι κινδύνευε η ζωή τους με την πιθανή έκδοσή τους στην Τουρκία. Η Τουρκία, ξέρετε, έχει παραβιάσει κατ' επανάληψη κανόνες αυτού του είδους με πολιτικές διώξεις και υπάρχουν κλείστες όσες αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου οι καταδικαστικές αποφάσεις της γείτονος είναι τέτοιες που πραγματικά δεν αφήνουν σε κανέναν το περιθώριο αμφιβολίας ότι οι άνθρωποι αυτοί κινδύνευαν και μάλιστα με βάση και τα ρεπορτάζ τα οποία υπήρχαν τη συγκεκριμένη εποχή, είχαν χωρίς δικαιοδοτική κρίση χαρακτηριστεί ως πραξικοπηματίες, χωρίς να υπάρχει δηλαδή απόφαση δικαστηρίου. Όλα αυτά νομίζω ότι τίνουν στο ότι δεν θα έπρεπε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, μια και υπήρχαν τα νομικά κείμενα και η δικαιοσύνη μας είναι ανεξάρτητη εξουσία και στηρίζεται στο Σύνταγμα βεβαίως η λειτουργία της, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να προσφύγουν με αυτόν τον απαράδεκτα ερασιτεχνικό τρόπο. Κύριε Κυμπαρίδη, να ρωτήσω λίγο για τη γνώμη σας. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει με τους υπόλοιπους Τούρκους συνεπιβαίνοντες στο ελικόπτερο, θα έχουν ανάλογες αποφάσεις και αυτοί? Κατά την προσωπική μου άποψη, από όσο έχω διαβάσει και τις αποφάσεις οι οποίες έχουν δεχθεί από τον Άριο Πάγο, δεν μου μένει καμία απολύτως αμφιβολία ότι δεν μπορεί να έχουμε αντιφατικές αποφάσεις, μια και η βάση ουσιαστικά του κειμένου, της αποφάσεις του Άριου Πάγου, είναι αυτή που αποτελεί οδηγό για κάθε μία από τις επόμενες αποφάσεις χορήγησης πολιτικού ασύλου. Το δεδικασμένο που λέμε. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν υπάρχει το δεδικασμένο και υπάρχει ένα πληρέστατο νομικό κείμενο, φανταστείτε ότι η Επιτροπή Ασύλου, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ασύλου, δεν εξέδωσε μία απόφαση η οποία ήταν με χαλαρά, να σας το πω έτσι, 2-3 σελίδες. Ήταν 58 σελίδες και είχε πλήρη και επαρκή αιτιολογία για ό,τι αυτό της επέβαλε ο θεσμικός της ρόλος. Αυτό λοιπόν το οποίο παράγει η δικαιοσύνη και είναι το κύρος και η μη αμφισβήτηση, γιατί όλοι οι πολίτες σε αυτή τη χώρα τελικώς αυτό επιζητούμε. Επιζητούμε την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στα όργανά της για να μπορεί να αισθάνεται ο Έλληνας πολίτης ασφαλής. Αν λοιπόν το παράδειγμα της κυβερνήσεως στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τέτοιο, της προσφυγής δηλαδή, κατά της αποφάσεως μιας επιτροπής την οποία διόρισε η ίδια, νομίζω ότι θεωρώ τουλάχιστον απρεπές σε κάθε περίπτωση να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα σας άκουσα να λέτε ότι οι συνήγοροι του δημοσίου προέβαλαν ως λόγο για την άσκηση του συγκεκριμένου ενδίκου μέσου τη μη παραβίαση των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών. Να μου το σχολιάσετε και αυτό, γιατί θα σας το ζητούσα αμέσως μετά. Εδώ πραγματικά αυτό το οποίο απορώ εγώ, και νομίζω ότι η δήλωση αυτή είναι εξαιρετικά λαθασμένη, στη δικαιοσύνη, ξέρετε, δεν εμπλέκεται η πολιτική. Και τα όρια των εξουσιών είναι ευδιάκριτα στο Σύνταγμά μας. Από τη στιγμή λοιπόν που η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη εξουσία, εκεί λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε άσκηση πολιτικής. Η άσκηση πολιτικής γίνεται από τους πολιτικούς για το κομμάτι που τους αφορά. Είναι ευδιάκριτα τα όρια και νομίζω ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να τα παραβιάσουμε. Αλλιώς έχουμε χάσει το νομικό μας πολιτισμό και το κύρος μας ως ευρωπαϊκή χώρα. Κυρία Κυμπαρίδη, θα υπάρξει συνέχεια με επιστολές σας σε ό,τι αφορά στο ζήτημα αυτό? Εμείς έχουμε ένα θεσμικό ρόλο, μια και η δική μου δήλωση, τουλάχιστον όσο με αφορά, στη χρονική στιγμή που γίνεται ως τέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, είναι αυτή που μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς να δεσμεύω τα μέλη του Δικηγορικού μου Συλλόγου. Είναι η προσωπική μου άποψη και η εμπειρία την οποία αποκόμισα συμμετέχοντας όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, και σε θεσμικά όργανα, αλλά και στα όργανα που πραγματικά αφορούν την καθημερινότητά μου, και είναι και οι δικαστές, είναι οι επιτροπές, έχω γνώση. Εκεί λοιπόν που μπορώ να σχολιάσω είναι αυτό που φαίνεται κάθε φορά παράδοξο. Και όσο βλέπω παράδοξα τα οποία συμβαίνουν και αφορούν βεβαίως τον κάθε πολίτη, με μια περαιτέρω δική μου εμπειρία, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να δηλώνουμε κάθε φορά και να σχολιάζουμε τα κακώς τεκτενόμενα. Στα καλά, ξέρετε, δεν υπάρχει σχολιασμός, αλλά σε αυτό το οποίο θεωρούμε ότι υπάρχει στρεβλότητα,
μπορούμε να βοηθήσουμε με τη δική μας εμπειρία και με τη δική μας άποψη. Και κάτι τελευταίο, κύριε Κυμπαρίδη, να μου σχολιάσετε λίγο και την δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης σε ό,τι έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να δικαστούν στη χώρα μας οι 8 αυτοί οι Τούρκοι στρατιωτικοί. Ναι, για το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, νομίζω ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν ήταν σωστά ενημερωμένος όταν ζήτησε να γίνουν οι δίκες στην Ελλάδα. Διότι και με τους κανόνες της ισχύουσης διατάξης δεν μπορεί να δικαστούν για το συγκεκριμένο αδίκημα οι άνθρωποι αυτοί στην Ελλάδα. Δεν ορίζεται δηλαδή στις κείμενες διατάξεις του κώδικα ποινικής δικονομίας. Συνεπώς νομίζω ότι δεν έχει αντικείμενο η δήλωση αυτή. Μάλιστα. Δεν μπορεί δηλαδή σε καμία περίπτωση να δικαστούν για εσχάτη προδοσία. Σε μια άλλη χώρα. Και άλλη χώρα. Δεν μπορεί, δεν έχει δικαιοδοτική κρίση το ελληνικό δικαστήριο για να το πράξει. Μπορεί να το πράξει για αδικήματα άλλα. Όχι όμως για το συγκεκριμένο αδίκημα. Μάλιστα. Κύριε Κυμπαρίδη, θα το βλέπουμε το θέμα και μαζί. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ. Καλή καλά. Χρονιά εύχομαι. Να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη θεματολογία. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αμοθράκης Φώτης Φωτεινός ζητά την άρση διαφόρων προϋποθέσεων, καθώς εμπόδισαν πολλούς μόνιμους κατοίκους της Αμοθράκης να θεωρηθούν δικαιούχοι του επιδόματος νησιωτικότητας. Όπως είπε, το 30% του πληθυσμού δεν έλαβε το συγκεκριμένο επίδομα και προκλήθηκαν εντάσεις μεταξύ των κατοίκων. Τα κριτήρια τα οποία εμπόδισαν στο να είναι δικαιούχοι του επιδόματος νησιωτικότητας πολύ μόνιμοι κάτοικοι της Αμοθράκης, επεσήμανε ο Δημοτικός Σύμβουλος Αμοθράκης Φώτης Φωτεινός. Όπως είπε, τα κριτήρια αυτά προκάλεσαν αδικίες στην κλειστή κοινωνία του νησιού. Όλη αυτή η ιστορία με τα κοινωνικά μερίσματα για τους νησιώτες, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον εγώ νομίζω ότι έχει, ειδικά για την κοινωνία της Αμοθράκης αλλά και της Λίμνου, επειδή μιλάω με συναδέλφους, έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα στην κοινωνία. Δηλαδή έχει δημιουργήσει απίστευτες αδικίες μέσα στον κοινωνικό ιστό των μικρών αυτών τοπικών κοινωνιών όπου όλοι γνωρίζονται. Και αυτός και ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Είναι τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει να δοθεί αυτό το μέρισμα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να λέμε, ας πούμε, ότι δεν θα πάρει μέρισμα όποιος είναι φιλοξενούμενος με τη λογική του ότι θα έπρεπε ο ίδιος να υποβάλει δήλωση. Έτσι. Γιατί οι περισσότεροι από τους κατοίκους του νησιού είναι ηλικιωμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μεταφέρει τα ακίνητα στα παιδιά τους, τα οποία παιδιά τους προσπαθώντας να βρουν δουλειά έχουν φύγει από το νησί. Λοιπόν. Και οι ίδιοι ενώ έχουν μεταφέρει τα κίνητα στα παιδιά τους παραμένουν στο νησί. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν έχουν τη δυνατότητα υποβολής. Έτσι. Ειλικρινά με θλίβει και θέλω να κάνω μια σαφή αναφορά. Οι αντιλήψεις και οι απόψεις που εκφράζονται από ανθρώπους όπως είναι ο κύριος Καΐσας, τον οποίο κατά τα άλλα τον τιμώ, λέγοντας ότι είναι περίεργο το ότι πόσοι άνθρωποι δηλώνονται φιλοξενούμενοι σε Σαμοθράκη και πόσοι δεν υποβάλλουν δήλωση. Δεν υποβάλλουν δήλωση λοιπόν αυτοί οι οποίοι δεν υποβάλλουν δήλωση σε όλη την Ελλάδα, άνθρωποι που είναι πάνω από 70-75 χρονών και παίρνουν μια σύνταξη του 180 ευρώ. Τι να κάνουμε, να τους σηκώσουμε από τα κρεβάτια, να τους φέρουμε. Σε τέτοιες περιοχές λοιπόν, το κριτήριο δεν θα έπρεπε να είναι αν υποβάλλει φορολογική δήλωση ή ακόμα αν είναι φιλοξενούμενος. Αλλά θα έπρεπε να είναι αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Όπως είπε ο κ. Φωτεινός, το 30% του νησιού δεν έλαβε το μέρισμα, ζητώντας τουλάχιστον από εδώ και πέρα να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τους νησιώτες. Δεν μπορεί δηλαδή το 35-40%, το 30% να πω εγώ, του νησιού να κόβεται από αυτή τη διαδικασία του μερίσματος. Γιατί είναι λάθος ο ταχυδρομικός κώδικας, γιατί έχουν τόκους καταθέσεων, αν είναι δυνατόν, 92 ευρώ ή γιατί δηλούνται φιλοξενούμενοι. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό το πράγμα δηλαδή σε κοινωνίες οι οποίες έχουν μικρή διάσπαση, δηλαδή όταν οι κοινωνίες οι οποίες είναι μαζεμένες και γνωρίζονται όλοι οι άνθρωποι, αυτό δημιουργεί απίστευτες κρίξεις και θέματα. Αν θα ήθελα να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαν, παραδείγματος χάρη, να δώσουν ένα επίδομα σε όλους τους ταξιούχους και να τελειώνει εκεί. Αλλά όταν μπαίνει σε αυτή τη λογική όμως, δεν μπορεί δηλαδή με κριτήρια τα οποία είχαν άλλο χαρακτήρα και με άλλες προϋποθέσεις μπήκανε, όπως ήταν το πρώτο μέρισμα, να βάζεις και το μέρισμα για την νησιωτικότητα. Και βέβαια είναι τραγέλαφος. Είναι τραγέλαφος να ανοίγει το σύστημα 3,5 μέρες και να μπαίνουμε σε μια λογική να λέμε όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα σε πολιτισμένες κοινωνίες, σε ευνομούμενες χώρες δεν γίνονται.
Παράλληλα, ο Φώτης Φωτεινός αναφέρθηκε και στην αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στο νησί, τονίζοντας πως λειτουργεί ανασταλτικά σε πιθανούς μελλοντικούς επενδυτές. Ούτως ή άλλως το κόστος μιας επένδυσης σε μια περιοχή απομακρυσμένη είναι ήδη υψηλό. Φαντάστε λοιπόν ότι αυτή του τύπου η επιβάρυνση δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα ανυπέρβλητα προβλήματα. Και το σημαντικότερο όλων, κατά τη δική μου εκτίμηση, αφήνουμε και το θέμα των επενδύσεων και το θέμα της παροχής υπηρεσιών, του τουρισμού δηλαδή, το πώς συμπαρασύρει και τι συνέπειες έχει στην επισκεψιμότητα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, και μπαίνουμε σε μια λογική που εμένα τουλάχιστον ψυχολογικά με ενοχλεί αυτό. Με ενοχλεί δηλαδή το γεγονός ότι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στη Γερμανία, στη Δανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην νησιωτική τους περιοχή ξεκινάμε από πλήρης απαλλαγή του ΦΠΑ και φτάνουμε μέχρι μειωμένους συντελεστές. Δηλαδή, τα νησιά, η νησιωτική Γερμανία απαλλάσσεται. Η ευρύτερη ομοσπονδία της Δανίας, παραδείγματος χάρη τα νησιά Φερόες, απαλλάσσονται. Έτσι. Ισπανία, Πορτογαλία, η Ιταλία έχουν υπερμειωμένους συντελεστές. Γιατί θα έπρεπε να φτάσουμε σε αυτή τη λογική στην ελληνική επικράτεια και ποιος είναι αυτός που τα επιβάλλει? Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο άδικο για όλους αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο για τους κατοίκους Σαμοθράκης, αλλά για όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά καθυπέρβαση είναι κατάθεση ψυχής στο να επιλέγουν αυτοί οι άνθρωποι και ειδικότερα οι νέοι άνθρωποι να ζήσουν σε αυτά τα μέρη, και η πολιτεία, αν θες, το κράτος να τους αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο. Πάμε αμέσως στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Εύρου, Χριστόδουλο Τοψίδη, καθώς σήμερα είχαμε την υπογραφή ενός σημαντικού μνημονίου συνεργασίας. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Πιάνο. Λοιπόν, είχαμε την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, και να εξηγήσουμε αρχικά στον κόσμο τι είναι η Τεχνόπολη και τι κρύβει λοιπόν αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή διόρθωση, να το πούμε σύμφωνο συνεργασία. Το μνημόνιο παραπέμπει στις σκέψεις πολλών άλλα πράγματα. Έχει πάρει αρνητική έννοια πλέον. Συγγνώμη για την τροποποίηση. Σύμφωνο συνεργασίας, όχι ότι δεν αλλάζει κάτι στην ουσία. Απλά το λέω έτσι για λογοπαίγνιο για τους τηλεθεατές μας. Σήμερα πραγματικά βρέθηκε στην έδρα του επιμελητηρίου μας ο κύριος Αναστάσιος Τζίκας, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ και ο πρόεδρος της Τεχνόπολης. Επισκέπτηκε το επιμελητήριο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και μια σειρά ανταλλαγή email που είχαμε και γράφων. Υπογράψαμε μια μνημόνια συνεργασίας. Η Τεχνόπολης, όπως προαναφερθήκατε, είναι ένα κέντρο επιχειρηματικότητας στο οποίο συμβάλλει οι νέες ιδέες, οι νέοι επιστήμονες, οι νεφείς επιχειρήσεις. Είναι μια τύπου θερμοκοιτίδα, όπως υπάρχει στην καθημερινή, στην οποία προσπαθεί να οριμάσει τις ιδέες, τις προτάσεις των νέων επιχειρηματιών που θα γίνουν επιχειρηματίες, των νεφιών ανθρώπων. Είναι ο συνεργάτης του ΣΕΡΝ, του Ευρωπαϊκού Φορέα, του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Οργανισμού, του λεγόμενου ΣΕΡΝ, που είναι γνωστό σε όλους μας τους φορείς. Είναι ως δομή, αρρωγή για να μπορέσει ο ΣΕΡΝ να επικοινωνήσει όλες τις έρευνες και στις υφιστάμενες επιχειρήσεις αλλά και στους νέους επιστήμονες. Και σήμερα ήρθαμε σε επαφή να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για αλλοποστήριξη ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με την δομή στήριξης επιχειρηματικότητας, ανταλλαγή πληροφοριών σε προγράμματα νέες στρατηγικές, υποστήριξη σε νέους δυνητικούς ενδιαφερόμενους, συνεργασία σε άλλα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και νέες δράσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πολύ βασικό το κύμα φυγής των νέων επιστημένων στο εξωτερικό, το brain train, όπως ονομάζεται η καθημερινή. Όλη αυτή η προσπάθεια, το Επιμελητήριο Εύρω από το 2015 έχει οριμάσει μια υποδομή, μια κοινότητα θα λέγαμε έτσι, νέων ανθρώπων, για να μπορέσουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε μέσα στην χρονιά που θα διανύουμε το 2018, έχουμε έτοιμη, όρημη μελέτη, την λεγόμενη δομή στήριξης επιχειρηματικότητας, και αυτή η συνεργασία θα συμβάλλει στην προσπάθειά μας. Βλέπουμε, κύριε Τοψίδη, τα τελευταία χρόνια στροφή στην επιχειρηματικότητα για τους νέους ανθρώπους, τουλάχιστον στην περιοχή μας. Πώς καταγράφεται αυτό από το επιμελητήριο? Κοιτάξτε, δείτε, από το επιμελητήριο η καταγραφή είναι ότι έχουμε μείωση των επιχειρήσεων την τελευταία πενταετία. Οι νέοι επιστήμονες δεν τολμούν, γιατί πρώτον δεν έχουν κεφάλαια, δεν έχουν την πρόσβαση της ρευστότητας στην αγορά, και δεύτερον η αβεβαιότητα της οικονομίας τους δημιουργεί μια ανασφάλεια. Αυτό το κενό πάμε να καλύψουμε εμείς με τη δομή στήριξη επιχειρηματικότητας. Τι κάνουμε? Παρέχουμε στους νέους ανθρώπους, στους νέους επιστήμονες χώρο,
στο οποίο τους πληρώνουμε το ρεύμα, το γραφείο, την γραμματεία, την υποστήριξη, όλα αυτά, χωρίς και να κόσει παρά μόνο το δικό σου κόστος που θα είναι ασφαλιστικός φορέας, 2 χρόνια να οριμάσουν την ιδέα τους, να μπορέσουν να γίνει αυτή η πραγματικότητα και να μπορέσουν μετά και να εξέλθουν, είτε να την προωθήσουμε στα δίκτυα, στα κανάλια της αγοράς, είτε μέσω αυτών των φορέων που κάνουμε τώρα συνεργασία να προχωρήσει στην υπόλοιπη ενδοχώρα. Θα είναι το στάδιο που θα προετοιμάσει τους νέους αυταποσχολούμενους που δουλεύουν στη δικιά τους επιχείρηση, για να μπορέσει πραγματικά να φέρουμε νέους ανθρώπους να κάνουμε νέες επιχειρήσεις στην περιοχή μας. Κύριε Τοψίδη, και μία ερώτηση που σας κάνουμε πάντα αυτές τις μέρες, τις γιορτινές με το νέο έτος. Το επιμελητήριο λοιπόν τι καταγράφει, θετικό, αρνητικό, πρόσημο? Πώς πήγαμε στο άνοιγμα και το κλείσιμο επιχειρήσεων? Είναι ένα ξεχωριστό θέμα το οποίο θα ήθελα να το δούμε τις επόμενες ημέρες αναλυτικά. Ωστόσο, ποιο είναι, πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το 2007, τώρα πλέον που έχουμε μπει στο νέο έτος? Κοιτάξτε, θα δείτε, εμείς το τελευταίο εξάμεινο, σας πω που θυμάμαι έτσι, που έχουμε το επιμελητηρίο, οι επιχειρήσεις μας έχουμε ένα αρνητικό πρόσημο περίπου στις 38 με 40 επιχειρήσεις. Αν δεν επεθώμε, δεν έχουμε μπροστά μου και τα έγραφα αυτή τη στιγμή, βρίσκεται λίγο προετοίμαστο. Μπορούμε να κάνουμε μια ειδική ημερίδα για να ενημερώσουμε το κοινό πάνω σε αυτό. Αλλά δεν είχαμε δηλαδή μεγάλο αρνητικό πρόσημο όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, το 2016 και το 2015. Την τελευταία χρονιά πιστεύουμε ότι έχει ψηλοσυνέλθει το ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών στο επιμελητήριο. Και αυτό, ας το πούμε, είναι ένα θετικό σενάριο, μια αισιόδοξη νότα για να μπορέσουμε να πούμε ότι δεν θα δούμε άλλα κλειστά καταστήματα και άλλα λοκέτα για την επόμενη χρονική περίοδο. Μάλιστα. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ, κύριε Πεάδου, γεια σας. Και συνεχίζουμε με την υπόλοιπη θεματολογία, με προβλήματα που αφορούν στην παιδεία. Ξεκινάει η νέα χρονιά με τους εκπαιδευτικούς να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για ζητήματα όπως η έκβαση του σχεδίου για το νέο λύκειο, η αναμοριοδότηση των σχολείων αλλά και η αποστέρηση του συνόλου των εκδρομών που θα δικαιούνται στο εξής οι μαθητές. Η νεοφυχθήσα χρονιά βρίσκει την παιδεία της χώρας, αν μη τι άλλο, με προβλήματα και παράπονα τα οποία εκφράζονται από τους εκπαιδευτικούς. Το μεταρρυθμιστικό σχέδιο που ανακοίνωσε τους τελευταίους μήνες το Υπουργείο Παιδείας σε γύρει αντιδράσεις, μιας και αφήνει πληθώρα εκπαιδευτικών στο περιθώριο. Εδώ και καιρό μεθοδεύεται μια αλλαγή στην παιδεία, η οποία είχε ανακοινωθεί από την κυβέρνηση και από τον κύριο Γαβρόλου, τον υπουργό μας, σε σχέση με το νέο λύκειο. Ένα νέο λύκειο το οποίο με αυτές τις αλλαγές που σκέφτεται το Υπουργείο να τις περάσει μετά το Φλεβάρι, από ό,τι ξέρω, ως νομοσχέδιο, συρρυκνώνεται το λύκειο. Και βέβαια γίνεται για καθαρά οικονομικούς λόγους, προκειμένου να περισσέψουν κάποιοι καθηγητές και κάποιες ειδικότητες, ώστε να τους πάει μετά στα υπόλοιπα γυμνάσια, στα ΕΠΑΛ και να καλύψει άλλες πάγιες ανάγκες που έχει, αφού πραγματικά είναι δεδομένο πάλι για άλλη μια χρονιά η αδιοριστία. Έχουν να γίνουν εδώ και 8 χρόνια διορισμοί. Τα σχολιά δυσκολεύονται πλέον να τα φέρουν βόλτα. Και έτσι βαφτίζεται μια αλλαγή στο νέο λύκειο, στο οποίο Δευτέρα και η γάμα λυκείου θα έχουν στην ουσία 4-5 μαθήματα όλο και όλο, με πολλές ώρες, και οι υπόλοιπες άλλες ειδικότητες χάνονται. Η αναμοριοδότηση των σχολείων ακόμη αποτελεί μείζον ζήτημα για τους εκπαιδευτικούς, καθώς στερεί το κίνητρο από τους τελευταίους να διεκδικήσουν θέσεις διδασκαλίας στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Πρόσφατα ζήτησε του Υπουργείου Παιδείας από την επίσημα μνημοσχοδία μας, από την ΟΛΜΕ, την άποψή της για την αναμοριοδότηση των σχολείων. Η πρόταση του Υπουργείου είναι σε μια ισοποδητική πορεία, αφού σε όλες τις πρωτεύουσες νομών συνολικά βάζει ένα μόριο μόνο. Τώρα αυτά, για να τα καταλάβει λίγο ο κόσμος, τι γίνεται στην ουσία. Είτε υπηρετεί στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στη Φλόρινα, είτε στην Αλεξανδρούπολη, είτε στην Οστριάδα, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Για μας πρέπει πάντοτε να υπάρχει ένα κίνητρο σε συναδέλφους, σε απομακρυσμένες περιοχές, σε κριτικές περιοχές, όπως είναι η κριτική περιοχή μας, προκειμένου να έρθουν και να θητεύσουν εδώ πέρα. Από την άλλη κιόλας, και αυτό το μέτρο έχει στο βάθος του ένα οικονομικό λόγο, δηλαδή με βάση την αναμοριοδότηση των σχολείων θα κοπούν και μια σειρά από ολιγομελή τμήματα τα οποία είχαν πραγματικά το νομικό πλαίσιο για να δημιουργηθούν. Γύρω στα 430 σχολεία σε όλη την Ελλάδα θα αναγκαστούν να κόψουν ολιγομελή τμήματα, κάτι το οποίο για μας είναι αδιανόητο. Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί συνάμα το θέμα της απαγόρευσης των εκδρομών για τους μαθητές στο εξωτερικό, για το οποίο γίνεται λόγο στο τελευταίο διάστημα. Και η εκδρομή και οι επισκέψεις είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι μέρος της γνώσης. Μην ξεχνάμε τους
αρχαίους προγόνους μας, που πραγματικά έπρεπε τουλάχιστον να κάνουν 20-30 χρόνια ταξίδια προκειμένου να μορφωθούν. Και θα ήταν πραγματικά ευλογία αν το Υπουργείο χρηματοδοτούσε αυτές τις εκδρομές, ώστε πραγματικά να τις απολαμβάνουν όλα τα παιδιά. Η δυνατότητα του να πηγαίνουν 10, 15, 20, 30 μαθητές στο εξωτερικό, που δινόταν μέχρι τώρα, μικρές ομάδες δηλαδή, αυτές από ό,τι έχω υπόψη μου περιορίζονται και όχι όλες. Δηλαδή αυτές που εντάσσονται σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν πειράζονται. Δηλαδή μια, στα πλαίσια του διάφορων προγραμμάτων ευρωπαϊκών που γίνονται, θα συνεχίσουν να γίνονται αυτές οι εκδρομές. Περιορίζονται κάποιες άλλες πολιτιστικές. Η οικονομική κρισιμότητα και ο εξαιρετικά πυκνός πολιτικός χρόνος ήταν δύο από τα χαρακτηριστικά της χρονιάς που πέρασε. Το 2017 σηματοδότησε σημαίνουσες εξελίξεις και συζητήσεις και για τον νόμο Εύρου, για τα κυριότερα σημεία του κοινοβουλευτικού του έργου και για τις διεκδικήσεις της χρονιάς που έφτασε, ρωτήθηκε και απάντησε ο βουλευτής Αναστάσιος Δημοσχάκης. Με ανελαίτη φορολογική επιδρομή σε ρήκνωση των εισοδημάτων και γενικότερα με αποτυχημένη εφαρμογή της πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση, ολοκληρώθηκε το 2017, όπως είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον νόμο Εύρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης. Η κυβέρνηση του 2017 ακολούθησε την ίδια και λαθεμένη πολιτική που ακολούθησε τα προηγούμενα χρόνια. Και μάλιστα αν εξαιρέσουμε και το πρώτο επτάμηνο, το οποίο ήταν ιδιαίτερα καταστρεπτικό, και δυστυχώς οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο. Η δε καθυστερημένη αξιολόγηση οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο πλάς, όπως λέγεται, ως τέταρτο μνημόνιο. Διότι η πολιτική στηρίχθηκε δυστυχώς στην ανελαίτη φορολογική και ασφαλιστική επιδρομή, στηρίχθηκε στη μείωση των μισθών και των συντάξεων, στηρίχθηκε στην αναδιανομή του εισοδήματος όλων των Ελλήνων, αλλά ταυτόχρονα και στην αναδιανομή της φτώχειας. Οι πολιτικές αυτές έχουν φέρει τη χώρα σε σοβαρά προβλήματα, σε αδιέξοδα. Αυτό διαπιστώνω σε όλη μου την πορεία και αυτές τις μέρες που πραγματικά διανύω όλο τον νομό. Επισκέπτομαι τις πόλεις, επισκέπτομαι τα χωριά όσο μπορώ και αυτό διαπιστώνω από τους ίδιους τους επαγγελματίες. Παράλληλα, ο κύριος Δημοσχάκης αναφέρθηκε σε ενεργειές του μέσα από το κοινοβουλευτικό του έργο για την ανάδειξη των ζητημάτων στο νόμο Εύρου. Ανέδειξα σοβαρά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο νόμος Εύρου, ξεκινώντας από τα προσωπικά, φτάνοντας στα μείζωνα που αφορούν πόλεις, αφορούν ξεχωριστές κοινωνικές ή παραγωγικές ομάδες. Εκείνο το οποίο θεωρώ, σε, μάλιστα και ως βουλευτής αντιπολίτευσης, είναι, το θεωρώ ως επιτυχία, ότι συνετέλεσε σε μέγιστο βαθμό στο να αλλάξει την κλιματική ζώνη ο Εύρος και από τη Β' κλιματική ζώνη πλέον να συμπεριληφθεί στην Α' κλιματική ζώνη, που πραγματικά ως γνωστόν έχει σοβαρότερες θετικές συνέπειες για τους πολίτες που πραγματικά δοκιμάζονται και είναι και σε απόλυτη φτώχεια. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι είχαμε μεγάλη συμμετοχή μέσα από την ανάδειξη των αιωλικών πάρκων. Διότι μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, μέσα από τρεις ερωτήσεις αλλά και προσωπικές παραστάσεις, πίεσα την παρούσα κυβέρνηση προκειμένου να προβεί σε όλα τα ωφέλη τα οποία είναι αντισταθμιστικά υπέρ των τοπικών δήμων στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν αιωλικά πάρκα. Επίσης έθεσε και τους στόχους για τη νέα χρονιά. Εκείνο το οποίο δεσμεύουμε είναι ότι θα συνεχίσω να αναδεικνύω μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, μέσα από τις παραστάσεις μου, μέσα από τις συναντήσεις μου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Εύρος σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Και ταυτόχρονα θα συνεργάζομαι ακόμα περισσότερο με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή με τους δημάρχους, με την αντιπεριφέρεια, με την περιφέρεια, αλλά και με λοιπές θεσμικές υπηρεσίες, διότι αυτό που είπα και σε δηλώσεις μου σε άλλα μέσα ενημέρωσης,
δεν είναι μόνο να διεκδικεί ο βουλευτής και να αναδεικνύει τα προβλήματα. Θα πρέπει όλη η τοπική κοινωνία, όπως αυτή εκφράζεται, θα πρέπει συμπληρωματικά και διεκδικητικά να αναδεικνύει είτε με ψηφίσματα των Δημοτικών Συμβουλίων, είτε με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, είτε με ψηφίσματα και αποφάσεις, παράδειγμα, του Επιμελητηρίου, των Εμπορικών Συλλόγων και των Συλλόγων των Επαγγελματοβιοτεχνών, των Συλλόγων Βιοτεχνών και Βιομηχάνων. Νομίζω ότι μέσα από τους συλλόγους, τους πολιτιστικούς, τους, και όχι μόνο, νομίζω ότι εγώ είμαι έτοιμος, πρέπει να συνεργαστούμε με τις τοπικές κοινωνίες όπως αυτές εκφράζονται. Το Υπουργείο Παιδείας τώρα προχωρά στον επανακαθορισμό των διπρόσιτων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο τον εξορθολογισμό της υφιστάμενης κατάταξής τους. Και για το θέμα θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Τάσο Μαρκουλίδη από το kavalaportal.gr. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές της Δέλτα Τηλεόρασης. Λοιπόν, πώς επηρεάζει αυτό εσάς την Καβάλα? Κοιτάξτε, στην Καβάλα έχει γίνει το εξής. Έχει γίνει ένας περίεργος τρόπος επανακαθορισμού των μορίων, με αποτέλεσμα σχολικές μονάδες οι οποίες ως τώρα θεωρούνταν πραγματικά δυσπρόσιτες και δύσκολες όντως στο να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, πλέον δεν θεωρούνται δυσπρόσιτες. Χαρακτηριστικότερα είναι τα παραδείγματα των λιμεναρίων Θάσου και της Νικής Γιάννης πάνω στο Παγκαίο. Mm-hmm. Και αν και κάποιους τα λιμενάρια φαίνονται λίγο παράξενο να θεωρούνται δυσπρόσιτα, διότι πολλοί θα πούν ότι εντάξει είναι μεγάλος οικισμός και τα σχετικά, να πούμε ότι οι αποστάσεις μεταξύ των οικισμών στην Θάσο δεν είναι και τόσο μικρές όσο θα περιμένανε κάποιοι, και οι δρόμοι είναι λίγο σε μια περίεργη φάση. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι στα λιμενάρια πηγαίνουν και παιδιά από διάφορες άλλες περιοχές, οι οποίες δεν είναι και τόσο παραθαλάσσιες. Έχουμε και κάτι λίγο πιο ημιωρινές. Αν όμως εξηγώ όλη αυτή την κατάσταση για τα λιμενάρια, φανταστείτε τι γίνεται στην ορεινή Νικήσιανη πάνω στο Παγκαίο Όρος, έναν οικισμό ο οποίος παραδοσιακά είναι από τους πρώτους οι οποίοι δέχονται χιονοπτώσεις το χειμώνα. Είναι πολύ δύσκολο, είναι δύσκολη πρόσβαση εκεί, όχι μόνο για τα παιδιά της Νικήσιανης αλλά και για παιδιά από άλλους οικισμούς όπως η Γεωργιανή και ο Άγιος Χριστόφορος. Πολλό δεν πάνε για τους καθηγητές, οι οποίοι πολλοί από αυτούς μπορεί να μένουν στην Ελευθερούπολη ή στην Καβάλα. Κι όμως αυτά τα σχολεία θεωρούνται πλέον μη δυσπρόσιτα, με αποτέλεσμα να χάνουν πάρα πολύ όσον αφορά την μοριοδότηση. Όλα αυτό, ειδικά για τα λιμενάρια, στο δημοτικό σχολείο, το οποίο δεν έχει και πάρα πολύ πλέον πληθυσμό μαχητών, ένεκα και της μεταναστευτικού ρεύματος και της οικονομικής στενότητας που κάνει τους ανθρώπους να μην γεννούν πάρα πολλά παιδιά. Το ζήτημα της υπογεννητικότητας. Υπάρχει πλέον σοβαρός κίνδυνος, ακόμη και να μην λειτουργήσει την επόμενη χρονιά το δημοτικό σχολείο των Λιμεναρίων. Προς το παρόν, βέβαια, δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο από την ΕΛΜΕ Καβάλα, καθότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε με τον Δήμο Θάσου για περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, ούτε γνωρίζει τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Ας λάβουμε δε υπόψη ότι στις 13 Ιανουαρίου θα συνεδριάσουν όλοι οι διευθυντές των ΕΛΜΕ όλης της Ελλάδος στην Αθήνα και σίγουρα θα υπάρξει κάποια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Γεωργία. Τάσο, να μας πεις όμως και για μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση, μια υπόθεση εξαπάτησης βέβαια γιατρών σε Καβάλα και Δράμα, και να μας πεις και τη μέθοδο που χρησιμοποιούσε ο συγκεκριμένος 43χρονος για να παίρνει χρήματα από τους γιατρούς αυτούς. Ότι είχαμε συνηθίσει εξαπατήσεις μέσω ίντερνετ, εξαπατήσεις ηλικιωμένων. Τις είχαμε συνηθίσει αυτές. Όμως αυτή η υπόθεση που εξιχνιάστηκε από το τμήμα ασφάλειας Δράμα
αν μη τι άλλο, δεν την έχουμε ξαναδεί. Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη το απόγευμα, ένας 43χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με μία γιατρό με το πρόσχημα ότι η μητέρα του είναι πελάτης του γιατρίου της. Κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο δράστης, επικαλούμενος πρόβλημα υγείας της μητέρας του, κατάφερε αρχικά να πείσει την γιατρό να του παραδώσει κάποια χρήματα. Τώρα, ούτε και εμείς καταλαβαίνουμε πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να πληρώνει η γιατρός έναν ασθενή ή έστω έναν συγγενή μιας ασθενούς. Λίγο περίεργο αυτό. Anyway, το πρωί της Πέμπτης, ο δράστης μετέβη σε προκαθορισμένο ραντεβού στο ιατρείο της 37χρονης, της 37χρονης γιατρού στη Δράμα, όπου παρέλαβε μεν ένα ποσό της τάξης των 20 ευρώ, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από ειδοποιηθέντες αστυνομικούς και συνελήφθη. Προφανώς η γιατρός κατάλαβε τι γινότανε. Ωστόσο, υπάρχει και ένα άλλο ενδιαφέρον, ότι το πρωί της Τετάρτης είχε καταφέρει να αποσπάσει από έναν 66χρονο γιατρό, επίσης 20 ευρώ, όμως είχε επιχειρήσει να εξαπατήσει κι άλλους δύο γιατρούς, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει την πράξη του. Όμως καταλαβαίνεις, ο άνθρωπος αυτός πλέον συνελήφθη, οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών δράμας και πλέον την προανάκριση ενεργεί το εγγύη τμήμα ασφάλειας. Γεωργία. Μικρό ποσά, λοιπόν. Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρον το σκηνικό, δηλαδή να προσπαθείς να εξαπατήσεις γιατρούς. Ναι, οκ. Τουλάχιστον δύο την πάτησαν όμως, μπορούμε να πούμε. Να μαζί με γιατροί φακελάκι. Μάλιστα, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Βανδαλισμοί και φασαρίες σημειώθηκαν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στο Πάρκο Εθνικής Αντιστάσεως στην Αλεξανδρούπολη. Νεαρά άτομα ξύλωσαν μέρη της ξύλινης περίφραξης του πάρκου, ενώ αποπειράθηκαν να καταστρέψουν και μέρος της παιδικής χαράς. Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους της Οδού Εθνικής Αντιστάσεως στην Αλεξανδρούπολη η φασαρία που προκλήθηκε από νεαρά άτομα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα εν λόγω άτομα δήλθαν στο πάρκο που βρίσκεται επί της οδού, βανδαλίζοντάς το. Χθες το βράδυ καταγράφηκαν ζημιές και όχι μόνο ζημιές, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη βανδαλισμοί στην παιδική χαρά που βρίσκεται επί της Οδού Αντιστάσεως στο τέρμα, εκεί που είναι η πιάτσα των ταξί. Έγιναν βανδαλισμοί στην περίφραξη της παιδικής χαράς, ξύλωσαν και έσπασαν όλα τα μεταλλικά επίστυλα, του σκάδους απορριμμάτων τα επίστυλα, προσπάθησαν να ξυλώσουν όργανα της παιδικής χαράς και ευτυχώς δεν τα κατάφεραν. Εμείς θα επικοινωνήσουμε και με το αστυνομική και με την αστυνομική διεύθυνση να ζητήσουμε την αστυνόμευση αυτών των χώρων, αλλά κυρίως οι συμπολίτες μας οποιαδήποτε στιγμή αντιληφθούν κάτι, με οποιοδήποτε τρόπο να μας βοηθήσουν ακόμα και με μια φωτογραφία να μπορούμε να βρούμε αυτά τα παιδιά σε εισαγωγικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνουν χώρα τέτοιου είδους περιστατικά, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης Γιώργο Κουκουράβα. Γι' αυτό οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τεταμένη την προσοχή τους σε ανάλογες περιπτώσεις, ούτως ώστε να αποκαλύπτονται οι υπαίτιοι. Εξύβρισαν τους συμπολίτες οι οποίοι βγήκαν στα μπαλκόνια και τους φωνάζανε και τους παρακαλούσαν να σταματήσουν. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει παρατηρηθεί και στο Πάρκο Ανατολικής Θράκης, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, μία παρέα ατόμων όπου μετά τις 12 τη νύχτα προχωράνε σε βανδαλισμούς. Εκείνο που μπορώ να πω εγώ είναι το εξής, ότι ένα όμορφο πράγμα όταν υπάρχει εδώ στην περιοχή μας πρέπει να το χαιρόμαστε, όχι να το καταστρέφουμε. Τώρα εδώ είναι όλο μεγάλα παιδιά έχουν κάνει ζημιά. Τώρα κάποιοι γονείς ας πάρουν κάποιες ευθύνες. Σκοπός είναι να το βλέπουμε, να το χαιρόμαστε, να έρχονται μικρά παιδιά, να τα έχουμε όλα καθαρά, να μην κάνουμε ζημιά, να μην πετάμε σκουπίδια.
Πάμε αμέσως τώρα στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης και στο Βλαδίμηρο Αρζίδη. Καλησπέρα, Βλαδίμηρε. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Για να μας ενημερώσεις για τον Εθνικό και το τι έκανε απέναντι στο Φίνικα Σύρου. Λοιπόν, όπως ακριβώς γράφει και το Σούπερ, ήταν ένα κακό αποτέλεσμα για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Είδαμε κάτω τα χέρια. Ουσιαστικά, μόνο στο πρώτο σετ κατάφεραν οι αθλητές του Σάκη Μουστακίδη να βάλουν δύσκολα στους φιλοξενούμενους, τους σίγουρα πιο ποιοτικούς φιλοξενούμενους του Φίνικα Σύρου, με κορυφαίο τον Βούλγαρο, τον πάρα πολύ καλό αθλητή, τον Διαγώνιο τον Γιορτάνοφ. Ο Φίνικα Σύρου, αφού δυσκολεύτηκε στο πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε με 22-25 επιμέρους σκορ, και αφού ο Εθνικός βρισκόταν να κερδίζει στα πρώτα δύο τεχνικά time out, έπειτα με τον κορυφαίο τον Βούλγαρο που πήρε σερί πόντους στο τέλος του πρώτου σετ, κατάφερε ο Φίνικας, έκανε το 0-1 στα σετ. Από εκεί και πέρα το έργο του ήταν πιο εύκολο. Από τα μέσα του δευτέρου σετ και έπειτα ουσιαστικά έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ. 0-3 η ήττα για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, 20-25, 19-25 τα άλλα δύο σετ. Είχε δύο σημαντικές προσθήκες ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης που αναμένεται να τον βοηθήσουν στην συνέχεια του πρωταθλήματος. Πρόκειται για τον ακραίο, τον Δημήτρη τον Ριζόπουλο, ο οποίος έχει ξαναγωνιστεί με τα χρώματα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης πριν από περίπου μία δεκαετία, αλλά και έχει αγωνιστεί επίσης και στον αθλητικό όμιλο Ρεστιάδας. Αναμένεται να βοηθήσει ο ακραίος ο Δημήτρης Ριζόπουλος, όπως και ο Γιάννης ο Χαριτονίδης που αγωνιζόταν και πέρσι στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Ο Πασαδόρος ήταν ένα ζήτημα. Και οι δύο αθλητές τελευταία στιγμή βγήκαν τα δελτία τους, αγωνίστηκαν χτες, αλλά τελικά δεν κατάφερε ο Εθνικός να πάρει κάτι, τουλάχιστον κάποιον βαθμό. Έμεινε στους 12 βαθμούς. Είναι λίγο πάνω από τη ζώνη του υποβασμού, στην ένατη θέση, έχει 12 βαθμούς. Και μεγάλο παιχνίδι, Γεωργία, κυρίες και κύριοι, έχει την Δευτέρα στις 5 η ώρα απέναντι στον Παναθηναϊκό, τον οποίον είχε κερδίσει στην πρεμιέρα στην Αθήνα. Τώρα είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. 12 βαθμούς στην ένατη θέση ο Εθνικός, στην ενδέκατη θέση με 8 ο Παναθηναϊκός. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η νίκη, πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι Δευτέρα στις 5 η ώρα. Και φυσικά η συμβολή του κόσμου της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος ευελπιστούμε να γεμίσει κατά το δυνατόν το Μιχάλης Παρασκευόπουλος, θα είναι σίγουρα καταλυτική. Λοιπόν, δεν ξεκίνησε με το δεξιό Εθνικό στη νέα χρονιά, ωστόσο περιμένουμε την αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό. Βλαδίμηρ Αρζίδη, σε λίγο ανανεώνεις το ραντεβού σου με τον κόσμο της Δέλτα Τηλεόρασης, με το Ποντάρο Δέλτα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και αυτό ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε ξανά στο deltatv.gr. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.